Συμπατριώτες, συνάδελφοι ρετσινάδες, απλοί πολίτες όλης της Βόρειας Εύβοιας, ξεκινώντας την ομιλία μου, θα ήθελα να καταγγείλουμε τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πέσει πάνω στον δίκαιο αγώνα μας. Πριν ακόμα σβήσουν οι πρώτες τάχτες και οι πρώτες φωτιές, ήρθαν εδώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να βάλουν τον κόσμο της περιοχής να δουλέψουν, οι δασεργάτες να καθαρίζουν τους δημοτικούς και τους περιφερειακούς δρόμους. Δουλειά η οποία ανήκει ισότιμα στην περιφέρεια και στο Δήμο. Είναι προστιχιά αυτό που κάνει ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, που ενώ παίρνει τηλέφωνα για να γίνει συνάντηση, επικοινωνούμε την Πέμπτη το βράδυ και έχουμε κλείσει ήδη ραντεβού για τη συνάντησή μας στο Υπουργείο, την ίδια ώρα να έρχεται σαν τον κλέφτη στα καμένα χωριά μας και να υπόσχεται εξασφάλιση του εισοδήματος για 5 χρόνια. Αλήθεια, τι εισόδημα και με τι όρους? Μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης η εργασία για αποκατάσταση της καταστροφής που υπέστη η Βόρεια Εύβοια από δικιά τους ευθύνη? Να τα αφήσουν αυτά. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο για τους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας για τον αγώνα που έδωσαν μόνοι τους να σώσουν τις περιουσίες τους. Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση του λαού της Βόρειας Εύβοιας είναι η απάντηση στους υπεύθυνους της καταστροφής του τόπου μας και σε όσους προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας. Τους δηλώνουμε ότι εμείς δεν θα φύγουμε από τον τόπο μας, ότι θα πληρώσουν για τα εγκλήματα που έκαναν. Θα παλέψουμε σαν ένας άνθρωπος, μια γροθιά, για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Οι προτάσεις των υπαίτιων της καταστροφής μας, της κυβέρνησης, δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες μας. Συμπατριώτες, μήπως ήταν μοιραίο να καούμε? Ήταν μοιραίο να χάσουμε τα δέντρα μας, τα πράγματά μας, τα εργαλεία μας, τις δουλειές μας, τα σπίτια μας? Όχι, συμπατριώτες, θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει. Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ότι θα κεγόμασταν κάθε καλοκαίρι και θα πνιγόμαστε το χειμώνα. Ο άνθρωπος έφτασε στον Άρη και εδώ παλεύουμε την πυρκαγιά με τις κλάρες να τις σβήσουμε όπου πριν 3.000 χρόνια πριν. Είναι ντροπή όλος αυτός ο πλούτος να έχει αφαιθεί στη μοίρα του και την ίδια ώρα να δίνουν πακτολό χρημάτων σε εταιρείες και επενδυτές. Είναι πρόκληση να ζητάς επί 9 ημέρες μέσα πυρόσβεσης και αεροπλάνα και να μας στέλνουν περιπολικά και τζιπ παραγόντων. Το κράτος έδειξε συγκινητά πλήρη αδυναμία να προστατεύσει τα δάση της χώρας μας. Ότι έχει ένα ολόκληρο στρατό από αστυνομικές δυνάμεις που με τις σιρήνες έδειχναν τον κόσμο για να δει από μακριά τα σπίτια του να καίγονται. Για άλλη μια φορά η ανυπακοή του λαού στις εντολές και στην προσπάθεια επιβολής της εκένωσης μαζί με την μεγάλη αλληλεγγύη από όλη την χώρα απέτρεψε την ολική καταστροφή των χωριών μας. Οι προτεραιότητες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων είναι πολύ μακριά από τις δικές μας ανάγκες. Τα δισεκατομμύρια τρέχουν για την πράσινη ανάπτυξη που όπως βλέπετε γύρω μας είναι μαύρη για την ζωή μας.
Πακτολός εκατομμυρίων για αιωλικά και επιδοτήσεις εταιριών για το ΝΑΤΟ την ίδια ώρα που ρέει το χρήμα για τους λίγους και πολύ πλούσιους. Μειώνουν τους μισθούς των εργατών. Το 8ωρο γίνεται 10ωρο. Η σύνταξη πείνας πάει για τα 72. Ιδιωτικοποιούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η φορολογία μας τσακίζει. Η θωράκιση της χώρας με υποδομές σε αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισοσμική θωράκιση δεν θεωρείται ότι αποδίδει αρκετά κέρδη και δεν χρηματοδοτούνται, αλλά όλα μοιάζουν να είναι εναντίον μας. Ο βίος γίνεται αβίωτος. Συμφέρει συμπατριώτες η καταστροφή και οι συνθήκες έκτακτης κατάστασης μετά τις καταστροφές. Εκεί, στο όνομα του επίγοντος και με ευπαθίας αναθέσεις, το πάρτι γίνεται ασίδωτο. Ο θάνατός μας τα κέρδη τους. Η κυβέρνηση που μοναδικό σχέδιο έχει «τρεχάτε να σωθείτε» πανηγυρίζει ότι δεν έχει νεκρούς, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Φυσικά κανείς δεν λέει ότι πρέπει να είχαμε νεκρούς. Όμως εδώ μας άφησαν στο έλος να καούμε και να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Μετά την καταστροφή ήρθαν για ακόμα μία φορά να μας χτυπήσουν την πλάτη. Τοπικοί και κυβερνητικοί παράγοντες δίθεν ότι νοιάζονται. Όμως μάθαμε και πάθαμε. Η κοροϊδία έχει και τα όρια της. Πριν ακόμα σβήσουν τα κάρβουνα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος που ήρθε σαν τον κλέφτη μας έκανε το σπόνσορα της Στέρνα. Είπε πως υπάρχουν πολλά λεφτά. Ναι, συγχωριανή, υπάρχουν όντως πολλά λεφτά. Όμως δεν προορίζονται για εμάς. Αν ήταν για εμάς, θα είχαν δοθεί καιρό πριν ακόμα καούμε. Για να καθαριστεί το δάσος από τη ζημιά του χειμώνα, παρά τις εκκλήσεις μας. Είναι οι ίδιοι μαζί με όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, που έκαναν τα δασαρχεία, που κάμισαν διανά χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, που τα περιβαλλοντικά είναι σαράβαλα και το προσωπικό ελάχιστο, είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Τρέχουν όλοι να μαζέψουν τα συμμάζευτα, συσκέψεις επί των συσκέψεων, με κύριο σκοπό όχι την άμεση έναρξη της αποκατάστασης της καταστροφής, αλλά πώς θα διασπάσουν τον ενιαίο αγώνα μας. Σε προχθεσινή σύσκεψη περιφέρειας και δήμων, ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε πως οι δασεργάτες τσακώνονται μεταξύ τους και αν δεν τα βρουν, οι επόμενες μέρες θα δουν τα έργα στους εργολάβους. Καταρχήν, είμαστε όλοι δασεργάτες ενωμένοι. Αλλά τι θέλει η Τέρνα, να πάμε με ροκάματο? Με αυτά τα χρήματα που δίνει και με τις συνθήκες εργασίας, χωρίς να μας έρθει, να έρθουν επίσημα χαρτιά, να δει ο κόσμος πώς θα δουλέψει, με τι θα δουλέψει και γιατί να δουλέψει για την Τέρνα και όχι για τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που ευθύνεται για την κατάρτιά μας. Στο σπίτι μας να μας πετάξει ένα ξεροκόμματο και να μας κλείσει τα μάτια και το στόμα και να αλώσουν τα βουνά μας. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξανά όλο το λαό που με το ειστέρημά του και τη φυσική του παρουσία εκφράζει την αλληλεγγύη του. Είναι συγκλονιστική η συνεισφορά τους που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Συγχωριανοί, συμπατριώτες, συνάδελφοι, συνάδες, ο αγώνας τώρα αρχίζει.
αγώνας που έχει ως στόχο να μείνουμε στον τόπο μας. Τα βουνά μας, τα χωριά μας δεν θα επιτρέψουμε να τα αλώσουν. Έχουν σκοπό την πλήρη παράδοση των δασών στους ομίλους με τη λεγόμενη αναδοχή, όπου οι ιδιώτες θα έχουν την ευθύνη αναδάσωσης και την εκμετάλλευση των ορεινών όγκων. Θα πηγαίνουμε στα βουνά που μεγαλώσαμε και θα πληρώνουμε εισιτήριο όπως προωθεί η κυβέρνηση ήδη τώρα στον Όλυμπο. Λένε ότι τάχα τα αιτήματά του δεν είναι ρεαλιστικά. Εμείς τους λέμε ότι τα αιτήματά μας είναι τα μόνα ρεαλιστικά για να ζήσουμε αξιοπρεπώς στον τόπο μας. Είναι ρεαλιστικά γιατί με αυτά μόνο μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας. Μας έκαψαν και θέλουμε πίσω τις ζωές μας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτά τα αιτήματα είναι ενιαία και αδιαίρετα. Δηλώνουμε μπροστά σε όλο τον ευγενικό λαό ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα αν δεν δοθεί λύση και στο τελευταίο αίτημα, έστω και αν αφορά ένα και μόνο πυρόπληκτο. Ο αγώνας για να μείνουμε στον τόπο μας θα κλιμακωθεί. Όλοι μαζί, ρετσινάδες, επιτροπές πυροπλήκτων, επαγγελματίες, εργάτες, συντονίζουμε τον αγώνα. Θα προχωρήσουμε από κοινού σαν ένας άνθρωπος σε παρεμβάσεις στα Υπουργεία τους και θα προχωρήσουμε σε μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλόν αγώνα, καλή δύναμη και όλοι ενωμένοι να προχωρήσουμε.